Στην Κρήτη στρέφονται για άλλη μια φορά προσεχώς τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας γύρω από τα ενεργειακά. Σας υπενθυμίζω το τρίμερο 8 με 10 Ιουλίου. Ότι έχουμε μπροστά μας το 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο, Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και πολιτικών. Θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο και θα μάθουμε περισσότερα για αυτό το συνέδριο από τον ιδρυτή της Creta Energy Conference, τον κύριο Στέλιο Βεϊσάκη. Καλή σας ημέρα από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλειαράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά, ευχαριστούμε τον όμιλό σας που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στηρίζει αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξή της. Συνεπώς με χαρά είμαστε εδώ να το συζητήσουμε ξανά. Ούτως ή άλλως τα βλέμματα είναι πάντα συγκεντρωμένα, επικεντρωμένα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Και όταν μιλάμε για την Κρήτη, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα κατά εδώ, κύριε Βεϊσάκη. Ποιο είναι το δικό σας το ζητούμενο μέσα από το φετινό συνέδριο? Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο βήμα που επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκθέτες, φοιτητές θα μπορούν να παρουσιάσουν όλα τα θέματα της ατζέντα για την ενέργεια, αλλά και ειδικά για την Κρήτη, το πώς αυτό εκφράζεται μέσα από ένα γενικότερο σύνολο πραγμάτων που έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά γνωρίζουμε το ότι η ενέργεια παγκοσμίως είναι πολύ σημαντικό θέμα, διότι τη χρειαζόμαστε παντού. Αλλά όπως βλέπουμε, είναι τα βλέμματα στραμμένα περισσότερο το τελευταίο διάστημα και λόγω του σχηματισμού, του μετασχηματισμού που άπτεται της ενέργειας, αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι ανάγκη αυτή το ότι δημιουργούνται πολλά ζητήματα γύρω από αυτό. Συνεπώς, επειδή και στην Νότια Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και ειδικά με μια δωρεάν πρόσβαση στον κόσμο που να μπορεί να αναλύεται αυτό, είναι αυτό που δημιουργούμε εμείς φέτος. Είναι πως η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την περιφέρεια Κρήτης γενιάζουν την πρώτη διεθνή έκθεση ενέργειας για την Ελλάδα, που γίνεται θεσμός και θα γίνεται ετήσια στην Κρήτη, γιατί συνήθως τέτοιες διοργανώσεις, αντιλαμβάνεστε, γίνονται σε πιο κεντρικά σημεία. Οπότε πετυχαίνουμε η Κρήτη να παίξει αυτό το ρόλο και αυτή την έκφραση και ως ρυθμιστής για τον εαυτό της, αλλά και για τη γύρω περιοχή. Νομίζω θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί πρόσφατα έβλεπα και εκείνη την συνέντευξη παρουσίαση που είχατε και στην Κρήτη TV και έβλεπα και το Γενικό Γραμματέα Υδρογόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Χατζημαρκάκη, και φαίνεται ότι όλα αυτά είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, βέβαια. Να πούμε πιο αναλυτικά, είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, που μαζί με τους εποπτευόμενους φορείς που εκεί εκφράζεται ο κάθε τομέας της ενέργειας, το τι είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και το τι είναι αυτό που έρχεται στο μέλλον. Έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, που εκεί μας αφορούν συγκεκριμένα θέματα των LNG, διότι ναι, έχουμε όλο το φάσμα της ενέργειας, αλλά παγκοσμίως και ο οργανισμός παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ναυτιλία και συγκεκριμένα για το LNG που μας αφορά εμάς παίρνει την ατζέντα, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές στην νησιωτική πολιτική που είναι για το συγκεκριμένο Υπουργείο. Και μετά είναι και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών που αναλύουν υποδομές που χρειάζεται αυτό το θέμα. Και εκφράζεται επίσης με την περιφέρεια Κρήτης και τοπικά το τι είναι αυτό που γίνεται και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τη γύρω περιοχή. Μάλιστα. Το υδρογόνο τώρα είναι ένα νέο καύσιμο που έρχεται και θα παίξει και κεντρικό ρόλο, διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση το κοιτάζει πολύ σοβαρά. Συνεπώς, μέχρι να φτάσουμε στο 2050 που λέμε για την βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα που πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα. Για αυτόν τον λόγο δίνουμε και σε ελληνικά ή πρόσβαση δωρεάν στην έκθεση, έτσι ώστε πέρα από την έκφραση που δημιουργείται να δούμε τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί πέρα από αυτό, είτε έχει να κάνει με επενδύσεις, οτιδήποτε. Ναι, μία κουβέντα για να καταλάβει ο κόσμος πώς θα μπορούσε η Κρήτη να παίξει, ας πούμε, ή να έχει ένα πραγματικό ρόλο στη νέα αυτή εποχή του υδρογόνου, κύριε Βεϊσάκη, μπορείτε να δώσετε?
Δεν είμαι αρμόδιος να δώσω συγκεκριμένα για την Κρήτη. Όχι, όχι, μια κουβέντα για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι το ενδιαφέρον για αυτό είπαμε και στην αρχή, ότι θα είναι ένα συνέδριο σε ένα τρίμερο το οποίο θα έχει απόλυτα μεγάλο ενδιαφέρον για την ενέργεια. Ωραία. Ναι, είναι και ο λόγος που γίνεται στην Κρήτη, διότι η Κρήτη γίνεται hub ανάμεσα σε Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως γνωρίζουν και περισσότεροι. Θα περάσουν και αγωγή από δηλαδή το Eurasia Interconnector, ο EastMed. Συνεπώς η ίδια η Κρήτη παίζει έναν ρόλο σε αυτό το πράγμα. Οπότε ακόμα και ο ίδιος ο EastMed μπορεί να έχει και υδρογόνο μέσα. Οπότε επειδή η ίδια η Κρήτη παίζει έναν ρόλο, γι' αυτό κιόλας πετυχαίνουμε αυτό το καινοτόμο βήμα να δημιουργηθεί στην Κρήτη, με την αφορμή αυτή δηλαδή και το ρόλο της Κρήτης. Οπότε επειδή γίνεται αυτό το. Αυτός ο διαμοιρασμός μέσω της Κρήτης, μπορούμε και εμείς να έχουμε ένα ενεργό ρόλο πέρα από αυτό που εκφράζουμε τη διεθνή κοινότητα. Μάλιστα. Ενεργειακό λοιπόν σκηνικό, ενεργειακά, γεωστρατηγικά δεδομένα, επιστημονικές εξελίξεις και καινοτομίες, προοπτικές ειδικά για το νησί, νέες προσεγγίσεις όπως αυτή που αναφέρατε του υδρογόνου, νομίζω ότι γι' αυτό το καθιστά ενδιαφέρον το συνέδριο αυτό 8 με 10 Ιουλίου, ναι. Ναι, 8 με 10 Ιουλίου στο Κρεταμάρης. Η πρόσβαση είναι δωρεάν, δίνουμε προτεραιότητα, γιατί θα γίνει και με φυσική παρουσία, αλλά και διαδικτυακά όποιος θέλει. Δίνουμε προτεραιότητα σε επαγγελματίες, φοιτητές, ακαδημαϊκούς. Αλλά προφανώς είναι ένα θέμα που αγγίζει όλη την κοινωνία, διότι πρέπει να έχουμε γνώση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά και τον τόπο μας και το μέλλον ευρύτερα της πατρίδας μας. Ίσως βλέπουμε ότι παίζει ρόλο σημαντικό ακόμα και το θέμα της ασφάλειας παγκοσμίως, όχι μόνο για την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό έχουμε και εκπροσώπηση από το Υπουργείο Άμυνας, από τον κύριο Υφυπουργό. Συνεπώς είναι ανοιχτό αυτό το γεγονός. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ένα απλό registration στο cretanenergyconference.org και από εκεί βλέπουμε μετά ποιος είναι με πάνω από 100 διακεκριμένους ομιλητές, τουλάχιστον για φέτος. Ναι, και έτσι εξού και αυτό το ενδιαφέρον. Μάλιστα, λοιπόν, δώσατε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως επίσης, κύριε Βεϊσάκη, και στο που μπορεί κάποιος να δηλώσει τη συμμετοχή του, να πει ότι ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Πολύ σημαντικό, συγγνώμη βέβαια, ναι, πρέπει πάντα να το τονίζουμε, διότι έχουμε και μία πανδημία που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όπως φαίνεται επιτέλους. Αλλά θα πρέπει όποιος έρθει και να έχει κάνει ένα self-test τουλάχιστον 24 ώρες πριν ή με πιστοποιητικό εμβολιασμό. Μάλιστα. Απαραίτητα είναι όλα αυτά πια στις μέρες μας και καλά κάνετε και τα αναφέρετε έτσι από την αρχή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης, να σας δούμε και εσάς εκεί. Και σε εσάς. Καλή συνέχεια, κύριε Βεϊσάκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ από τον 984. Καλημέρα. Σας. Καλημέρα.